όλες τις πολιτικές ταυτότητες και του αριστερού και του δεξιού και του κεντροαριστερού και του κεντροδεξιού. Καμιά από αυτές δεν είναι κουσούρι. Καμιά από αυτές δεν είναι και αρετή. Όλες οι πολιτικές ταυτότητες είναι σεβαστές. Και τα κόμματα κρίνονται από την πολιτική τους, από την υπευθυνότητά τους, όχι από τις ταμπέλες που τους κολλάνε οι αντίπαλοι τους. Μια πραγματική δημοκρατία, μια κοινωνία με αληθινή ισονομία δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται τη μια παράταξη να τη θεωρεί τίτλο τιμής και την άλλη λόγο ντροπής. Η παράταξή μας, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, έχει τεράστια προσφορά στην πατρίδα, είχε, έχει και θα είναι για μας πηγή υπερηφάνειας. Άλλωστε, οι ιδέες μας σήμερα κυριαρχούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας, για τις ιδέες μας, για τις αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού και σεβόμαστε όλους τους άλλους. Τους αναγνωρίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα να είναι περήφανοι και εκείνοι για τις δικές τους ιδέες. Αλλά το ίδιο ακριβώς διεκδικούμε και εμείς για τον εαυτό μας. Και η νέα μεταπολίτευση θα εμπεδωθεί όταν αυτό το δικαίωμα γίνει σεβαστό από όλους. Κάτι ακόμα. Για χρόνια επικράτησε η θεωρία του λεγόμενου 60-40, ότι δηλαδή το 60% των Ελλήνων είναι αριστεροί ή κέντροαριστεροί, ενώ το 40% είναι δεξιοί ή κεντροδεξιοί. Επομένως, το μόνο που έχει να κάνει η κεντροδεξιά είναι να μετακινηθεί προς την κέντροαριστερά για να προσελκύσει τις ψήφους της. Η θεωρία αυτή είναι λανθασμένη. Ακόμα κι αν ίσχυε αυτός ο συσχετισμός, ρόλος μας θα ήταν να τον αλλάξουμε, να τον ανατρέψουμε και όχι να τον αποδεχθούμε. Αυτό ακριβώς κάνουν όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και σήμερα έχουν κυριαρχήσει. Είμαστε ίσως οι μόνοι που αποδεχθήκαμε ένα δυσμενή συσχετισμό και προσπαθήσαμε, αντί να αλλάξουμε το συσχετισμό υπέρ μας, να αλλάξουμε φυσιογνωμία εμείς οι ίδιοι. Τέλος, αυτή η θεωρία είναι καταστροφική για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν δεχόμαστε ότι οι ιδέες μας δεν είναι ελκυστικές για την κοινωνία, αφοπλιζόμαστε ιδεολογικά και περιοριζόμαστε στη λεγόμενη διαχείριση. Πώς να εμπνεύσουμε για το δικό μας όραμα την κοινωνία όταν έχουμε παραιτηθεί οι ίδιοι από κάθε όραμα? Νέα μεταπολίτευση λοιπόν σημαίνει, πέραν όλων των άλλων, την αποενοχοποίηση της παράταξής μας, την απελευθέρωση της ιδεολογικής μας ταυτότητας και την ισονομία των πολιτών ανεξάρτητα από το τι δηλώνουν ή τι τους δηλώνουν. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, η νέα μεταπολίτευση έχει μια κρίσιμη προϋπόθεση. Χρειάζεται μια νέα δημοκρατία. Αυτή η νέα δημοκρατία ήδη άρχισε να γεννιέται. Από το μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία για την εκλογή νέου Προέδρου, με πιστέγασμα την πρωτοφανή συρροή 800.000 νεοδημοκρατών, παλιών και νέων, στις κάλπες της 29ης Νοεμβρίου. Την οικοδόμηση της νέας δημοκρατίας θα την ολοκληρώσουμε στο προσεχές τακτικό συνέδριό μας, συνέδριο αρχών και θέσεων. Δεν θα απεμπολίσουμε τις αξίες και τις αρχές μας. Θα κάνουμε σημαία μας στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, όπως ακριβώς κάνουν όλα τα πετυχημένα κόμματα παντού στην Ευρώπη, αλλά οργανωτικά πρέπει και θα αλλάξουμε. Το κόμμα μας θα γίνει πιο ανοιχτό στην κοινωνία, πιο δημοκρατικό στην εσωτερική λειτουργία των οργάνων, θα γίνει αξιοκρατικό στην ανάδειξη τελεχών, λειτουργικό στο εσωτερικό, παρεμβατικό στην κοινωνία, αποτελεσματικό ως κόμμα εξουσίας. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε εν ώψη του συνεδρίου μας στις προσυνεδριακές διασκέψεις και θα τα επισφραγίσουμε στο συνέδριο. Ήδη όμως έχουμε αρχίσει να σηματοδοτούμε στην πράξη με την αντιπολιτευτική πρακτική μας. Ασκούμε ήδη από τώρα νέου τύπου αντιπολίτευση που ξάφνιασε όλο το πολιτικό κατεστημένο σύστημα. Πρώτα απ' όλα, δεν υιοθετούμε το παραδοσιακό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ να καταγγέλουμε κάθε πρωτοβουλία ή κάθε ενέργεια της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να αποφύγει την οικονομική χρεοκοπία. Αυτό δεν αφορά μόνο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αφορά όλους τους Έλληνες. Αφορά ολονών τα παιδιά. Αν εμείς υπονομεύσουμε ενσυνείδητα κάθε κίνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα βλάψουμε μόνο το ΠΑΣΟΚ. Θα βλάψουμε την πατρίδα μας. Και κάτι τέτοιο δεν θα το κάναμε ποτέ.
αλλά και δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε ως απλοί θεατές, ούτε ως καλοπροαίρετοι σύμβουλοι αυτά που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Στα μείζωνα ζητήματα, όπου διακυβεύεται άμεσα το μέλλον του τόπου, προτείνουμε την πολιτική μας. Προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που χρειάζεται ο τόπος. Προσπαθούμε να την αποτρέψουμε από λάθη που θα πληρώσουμε όλοι. Στηρίζουμε οτιδήποτε σωστό κάνει. Προειδοποιούμε για ενδεχόμενα σφάλματά της. Εναντιωνόμαστε σε κάθε λαθεμένη της κίνηση. Και δεν διστάζουμε να χτυπάμε βαριά καμπάνα όταν από αδυναμία, σύγχυση ή αβουλία αδρανεί, όταν πρέπει αντίθετα να ανεβάζει ρυθμούς. Για πρώτη φορά, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, βγήκαμε άμεσα και προτείναμε μέτρα για περιορισμό του ελλείμματος χωρίς να βουλιάξει η οικονομία από φοροεπιδρομές. Υποδείξαμε από πού να κόψει, κοστολογημένα μάλιστα. Υποδείξαμε από πού να αυξήσει τα έσοδα, και εδώ κοστολογημένα. Υποδείξαμε και τι να μην φορολογήσει. Και όταν έφερε τα σχετικά νομοσχέδια, όπως πρόσφατα έγινε με τους φόρους κατανάλωση στα ποτά και τα τσιγάρα, υποστηρίξαμε εκείνα τα οποία είχαμε προτείνει. Και είναι ίσως η πρώτη φορά που αντιπολίτευση έσπευσε να προτείνει αντιδημοφιλή μέτρα και τα ψήφισε μάλιστα. Και αυτό είναι πράξη ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Είναι η σταδιακή ανάδειξη της δικής μας ατζέντας. Μέσα από την αντιπολιτευτική μας τάση να γνωρίζει σιγά σιγά το εκλογικό σώμα το πώς εμείς θα κυβερνήσουμε, ώστε να κάνει από τώρα τις συγκρίσεις. Το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση κατήγγελε τα πάντα και μπλόκαρε τα πάντα. Δεν είχε σχέδιο όπως αποκαλύφθηκε. Δεν ήξερε πού πατάει και πώς το πάει, όπως φαίνεται πλέον τώρα. Γι' αυτό και κατάγγελε τότε τα πάντα. Τι άλλο να έκανε? Δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Εμείς ξέρουμε τα προβλήματα. Έχουμε σχέδιο. Και αυτό αναδεικνύεται σταδιακά. Όπως θα δείχνουμε υπευθυνότητα και στις δύσκολες αποφάσεις, έτσι θα δείχνουμε και αυστηρότητα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ όταν παραπέει ή όταν παίρνει επιζήμιο δρόμο και όταν χάνει τον έλεγχο. Κυρίως όταν χάνει τον έλεγχο από σύγχυση και στρεβλή αντίληψη περί ατέλειωτης διαβούλευσης. Διότι όταν σκαρφαλώνουν τα spreads, όταν μας πυροβολούν οι διεθνείς αγορές, όταν μας επιτίθεται καθημερινά ολόκληρος ο ευρωπαϊκός τύπος και η κυβέρνηση παίρνει πίσω το βράδυ αυτά που εξήγηλε το πρωί, όταν αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε μια ατυχή περίπτωση, αλλά στο σύνολο σχεδόν των άτολμων αποφάσεών της, και όταν ηγετικά στελέχη δικά της την κατηγορούν δημόσια για απραξία και για παράλυση, βεβαίως και θα τους χτυπήσω βαριά καμπάνα. Όταν υπουργός της διακηρύσει ότι δεν υπάρχει σάλιο στα κυβερνητικά ταμεία, προκαλώντας πανικό και μέσα στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές, είμαι υποχρεωμένος να βαράω καμπάνα. Όπως λοιπόν θεωρώ αυτονόητο καθήκον ως αντιπολίτευση να τους στηρίζω εκεί που χρειάζεται, όμοια διεκδικώ το δικαίωμα να τους ταρακουνάω εκεί που παραπέουν. Μέχρι τώρα αντιπολίτευση σήμαινε κάθομαι στη γωνίτσα μου και περιμένω να κάνει καμιά στραβή κυβέρνηση για να την καταγγέλω. Εμείς διευρύνουμε την έννοια και το ρόλο της αντιπολίτευσης προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς την κατεύθυνση της ευθύνης. Δέστε για παράδειγμα το σχέδιο Καλλικράτης για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που είναι άλλωστε σχέδιο δικό μας, για το οποίο επαναλαμβάνω ξεκάθαρο ότι ακριβώς επειδή είναι σχέδιο δικό μας, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να το διασύρει. Και σήμερα δυστυχώς διασύρεται με τον Καλλικράτη από την κυβέρνηση. Γιατί όταν μια μείζον μεταρρύθμιση εξακέλεται χωρίς να ξεκαθαρίζονται τα γεωγραφικά όρια των συγχωνεύσεων, δεν ξέρουμε καν αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όταν ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει ποιοι και με ποιους θα συγχωνευτούν, μας λέει η κυβέρνηση με ακρίβεια ότι 1034 σημερινοί δήμοι θα συγχωνευτούν σε 370. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κάνει όλη τη γεωγραφική κατανομή, ότι προετοιμάζονται χωρίς να το ανακοινώνουν. Πιθανόν για να ευνηδιάσουν καθώς πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές.
Και αυτή η μυστική γεωμετρία του Καλλικράτη σίγουρα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όταν εξαγγέλλεται ο Καλλικράτης σε μια στιγμή ύφεσης, ισχνών αγελάδων της ελληνικής οικονομίας και αιματηρών περικοπών στον προϋπολογισμό, αλλά η εφαρμογή του απαιτεί 4 με 5 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν μας λέει η κυβέρνηση από πού θα βρεθούν, αυτό δεν είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μετέωρο βήμα στο κενό. Το επισημαίνει με χθεσινή του επιστολή, τη διάβαζα σήμερα το πρωί, ο νομάρχης Γουρός, πολύ σκληρά, με απίστευτα σκληρές εκφράσεις προς τον κύριο Ραγκούση. Όταν όμως επιμένεις να προχωρήσεις σε μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση, χωρίς να έχεις βρει τους απαραίτητους πόρους για να τη στήσεις, τότε είναι πιθανό να βρίσκεται και ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Κινδυνεύει σε αυτή την περίπτωση κάτι ακόμα. Για χρόνια επικράτησε η θεωρία του λεγόμενου 60-40, ότι δηλαδή το 60% των Ελλήνων είναι αριστερή ή κέντρο-αριστερή, ενώ το 40% είναι δεξί ή κέντρο-δεξί. Επομένως, το μόνο που έχει να κάνει η κέντρο-δεξιά είναι να μετακινηθεί προς την κέντρο-αριστερά για να προσελκύσει τις ψήφους της. Η θεωρία αυτή είναι λανθασμένη. Όλες τις πολιτικές ταυτότητες και του αριστερού και του δεξιού και του κέντρο-αριστερού και του κέντρο-δεξιού, καμιά από αυτές δεν είναι κουσούρι. Καμιά από αυτές δεν είναι και αρετή. Όλες οι πολιτικές ταυτότητες είναι σεβαστές. Και τα κόμματα κρίνονται από την πολιτική τους, από την υπευθυνότητά τους, όχι από τις ταμπέλες που τους κολλάνε οι αντίπαλοί τους. Μια πραγματική δημοκρατία, μια κοινωνία με αληθινή ισονομία δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται τη μια παράταξη να τη θεωρεί τίτλο τιμής και την άλλη λόγο ντροπής. Η παράταξή μας, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, έχει τεράστια προσφορά στην πατρίδα, είχε, έχει και θα είναι για μας πηγή υπερηφάνειας. Άλλωστε, οι ιδέες μας σήμερα κυριαρχούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας, για τις ιδέες μας, για τις αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού και σεβόμαστε όλους τους άλλους. Τους αναγνωρίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα να είναι περήφανοι και εκείνοι για τις δικές τους ιδέες. Αλλά το ίδιο ακριβώς διεκδικούμε και εμείς για τον εαυτό μας. Και η νέα μεταπολίτευση θα εμπεδωθεί όταν αυτό το δικαίωμα γίνει σεβαστό από όλους. Ακόμα κι αν ίσχυε αυτός ο συσχετισμός, ρόλος μας θα ήταν να τον αλλάξουμε, να τον ανατρέψουμε και όχι να τον αποδεχθούμε. Αυτό ακριβώς κάνουν όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και σήμερα έχουν κυριαρχήσει. Είμαστε ίσως οι μόνοι που αποδεχθήκαμε ένα δυσμενή συσχετισμό και προσπαθήσαμε, αντί να αλλάξουμε το συσχετισμό υπέρ μας, να αλλάξουμε φυσιογνωμία εμείς οι ίδιοι.